Γεια σας φίλοι μου! Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στα στούντιο της pcmvideo.webtv.gr, όπως κάνουμε κάθε φορά άλλωστε, για να σας δείξουμε ακόμα ένα βίντεο, να σας δείξουμε ακόμα μία συνταγή. Μία συνταγή λοιπόν, χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν θα χρειαστεί να σπαταλήσετε πολλά χρήματα για να φτιάξετε τη συγκεκριμένη συνταγή. Είναι μία δοκιμασμένη συνταγή που θα την ευχαριστηθείτε και εσείς που θα τη φτιάξετε, αλλά και η οικογένειά σας, και μπορείτε να την παρουσιάσετε στους φίλους σας. Πάμε λοιπόν κοντινό πλάνο η κάμερα να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα εξελιχθεί η συνταγή και πώς θα σας παρουσιάσουμε στο τέλος το πιάτο μας. Πάμε λοιπόν κοντινό πλάνο να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Για πάμε! Αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην κουζίνα μας για να σας δείξουμε ακόμα μία υπέροχη ιταλική γνήσια συνταγή. Στον κύκλο που έχουμε καθιερώσει, ένα κύκλο ιταλικών εκπομπών που θα φτιάξουμε όλα τα ζυμαρικά για να μπορείτε και εσείς να τα βλέπετε και να τα φτιάξετε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε την ιστορική, που σίγουρα την έχετε δει σε κάποιο ιταλικό κατάλογο, σε κάποιο ιταλικό μαγαζί που έχετε πάει να φάτε κάποια μακαρονάδα. Θα κάνουμε λοιπόν την θρυλική αματριτσιάνα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ζυμαρικό, η συγκεκριμένη συνταγή λοιπόν, χρησιμοποιεί το κύριο υλικό, εκτός από τα σπαγκέτι που θα βάλουμε, είναι το μπέικον. Η παραδοσιακή ιταλική συνταγή, έτσι, χρησιμοποιεί ένα είδος μπέικον, χοιρινό μάγουλο, το οποίο έχει πολύ καλό λίπος και είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη συνταγή, έτσι, και λέγεται γκουαντσάλε. Λοιπόν, επειδή όμως το γκουαντσάλε είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε εδώ στην Αθήνα, διότι το φέρνουν λίγοι αντιπρόσωποι, δεν θα το βρείτε δηλαδή σε κάποια σούπερ μάρκετ, σε κάποια εξειδικευμένα καταστήματα αλαντικών και κρεοπολία, έτσι. Εάν δεν βρείτε γκουαντσάλε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παντσέτα. Η παντσέτα είναι και αυτό ένα είδος μπέικον, αλλά από το δεξί μέρος του χοιρινού της κοιλιάς του ζώου. Έτσι. Επίσης, αν δεν βρείτε αυτά τα δύο, όπως σας είπα, γιατί είναι δύσκολο να τα βρείτε, αλλά λόγω κρίσης είναι και λίγο ακριβά, έχουν γύρω στα 23 με 25 ευρώ το κιλό, μπορείτε να βάλετε άφοβα μπέικον. Εγώ τώρα, για να σας δείξω τη συνταγή, το έχω στο ψυγείο, επειδή είναι καλοκαίρι, θα το βγάλω σε λίγο να το δείτε όταν αρχίσουμε τη συνταγή. Έχω πάρει καπνιστή μπριζόλα, η οποία είναι λίγο χοντρή, και θα την κόψω σε κυβάκια, έτσι, για να γίνει το φαγητό μας και να το δείτε, έτσι. Ένα άλλο υλικό που έχω αλλάξει, γιατί έκανα μία έρευνα αγοράς και είδα ότι η συγκεκριμένη συνταγή που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, η αματριτσιάνα, χρησιμοποιεί παραδοσιακά την μπαρίλα, το νούμερο 9, μπουκατίνι. Τι είναι το μπουκατίνι? Είναι ένα ζυμαρικό, το οποίο είναι λίγο πιο χοντρό από τα κανονικά ζυμαρικά, και στις άκρες έχει μια τρυπούλα για να περνάει η σάλτσα μας. Επειδή όμως έψαξα και σε πολλά σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, να μην σας βάλω σε μπελάδες και ψάχνετε, μπορείτε να πάρετε τη σμπαρίλα, το σπαγκέτι, το νούμερο 5. Εμείς με αυτό θα κάνουμε σήμερα τη μακαρονάδα μας. Λοιπόν, αυτά τα δύο υλικά έχω αλλάξει για να σας κάνω πιο εύκολο τον τρόπο που θα τη φτιάξετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τυρί τριμμένο πεκορίνο ρωμάνο. Χρειαζόμαστε 2 μικρά κρεμμύδια, ένα ποτήρι κρασί για να κάνουμε το σβήσιμο, πελτέ, λίγο καυτερό πιπέρι, μπούκοβο, λίγο βασιλικό κάτω για να στολίσουμε το πιάτο μας, και αποφλοιωμένα ντοματάκια που θα ρίξουμε μέσα στα ζυμαρικά μας. Αλάτι πιπέρι, ζάχαρη που θα καραμελώσουμε τα κρεμμύδια και αλάτι για τα ζυμαρικά μας. Έτσι, από κάτω από το βίντεο έχουμε βάλει link, το πατάτε και πηγαίνετε αυτόματα στο blog μας, στην ιστοσελίδα μας, και εκεί παρακολουθείτε τη συνταγή με πάρα πολλές φωτογραφίες, αναλυτικά με τον τρόπο και με κείμενο, και θα καταλάβετε όλα αυτά που λέμε όσον αφορά το μπέικον, το γκουαντσάλε ή την παντσέτα ή το τυρί,
πεκορίνο ρωμάνο ή, ή την παρμεζάνα ρετζιάνο. Έτσι, ένα από τα δύο θα βάλετε. Αλλά εδώ θα κάνω πάλι μια παρέμβαση και θα πω, αν αυτά τα τυριά σας φαίνονται πολύ ακριβά, γιατί έχουν 900α, μπορείτε να βάλετε μια πολύ καλή γραβιέρα Κρήτης ή Νάξου. Πάμε λοιπόν κοντινό πλάνο να δούμε πώς θα γίνει η συνταγή μας και πώς θα σας δείξουμε σε λίγο το πιάτο μας. Πάμε! Λοιπόν, αρχίζουμε με το κρεμμύδι. Παίρνουμε τα δύο μικρά κρεμμύδια είναι, όχι πολύ μεγάλα. Εντάξει, τα κόβουμε στη μέση, τα ανοίγουμε, έτσι. Λοιπόν, αφού έχουμε καθαρίσει καλά τα κρεμμύδια μας, έχουμε βγάλει το πρώτο μέρος, κάνουμε κάτι πολύ απλό, έτσι, δεν τα θέλουμε ψιλοκομμένα, όπως είναι εδώ έτσι. Βάζουμε το χεράκι μας εδώ δίπλα, για να μην κοπούμε, να είναι σύριζα το μαχαίρι, και πάμε εδώ και τα κόβουμε απλά σε φέτες, τίποτα άλλο. Δείτε τα λοιπόν πως είναι, έτσι τα κόβουμε, έτσι ολόκληρα τα θέλουμε, θα τα ρίξουμε μέσα, εντάξει, όπως τα βλέπετε. Τώρα λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχή, η καθαρόιμη ιταλική συνταγή χρησιμοποιεί γκουαντσάλε, έτσι, χοιρινό μάγουλο από το ζώο. Επειδή όμως είναι πολύ δύσκολο να το βρείτε, εμείς πήραμε τώρα εδώ καπνιστή μπριζόλα, έτσι, 200-250 γραμμάρια, είναι λίγο πιο χοντρή όπως τη βλέπετε. Και τι θα κάνουμε τώρα, αφού έχουμε καθαρίσει τα κρεμμύδια μας εδώ, στη συνέχεια παίρνουμε λοιπόν την καπνιστή μπριζόλα και όπως είναι εδώ, την κόβουμε έτσι σε μικρά κομματάκια. Έτσι, για να τα ενώσουμε μετά και να τα κάνουμε κυβάκια. Γι' αυτό το κόβουμε έτσι. Το βλέπετε που το ενώνω μετά. Όπως το έκοψα, και πάω εδώ, έτσι, βάζω εδώ τα δαφυλάκια, να μην κοπείτε έτσι, και τα κόβουμε σε κύβους. Έτσι. Ορίστε, δείτε το. Προχωράμε λοιπόν. Εδώ στην κατσαρόλα μας έχουμε βάλει αρκετό νερό για να έρθει στο σημείο βρασμού και να ρίξουμε τα ζυμαρικά μας και να τα βράσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου Altende. Δεν ρίχνουμε εδώ τίποτα προς το παρόν μέσα. Θα κάνουμε ένα μικρό μυστικό, να το γνωρίζετε. Μόλις ζεσταθεί το σκεύος μας, εδώ, δεν θα ρίξουμε λάδι. Θα ρίξουμε μέσα λίγο νερό από την κατσαρόλα και θα βάλουμε τα κρεμμύδια να βράσουν. Για να φύγει η κάψα και να γλυκάνουν. Και μόλις μείνει χωρίς το νερό, τότε θα ρίξουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη για να τα καραμελώσουμε. Και μετά ύστερα το μπέικον που έχουμε κόψει. Εντάξει. Προχωράμε. Το σκεύος λοιπόν έχει έρθει σε θερμοκρασία. Παίρνουμε λίγο νεράκι από τα ζυμαρικά. Εδώ μέσα. Παίρνουμε τα κρεμμύδια που έχουμε κόψει και τα ρίχνουμε μέσα. Τώρα λοιπόν, όπως είναι τα κρεμμύδια έτσι, όπως τα βλέπετε, τα αφήνουμε να βράσουν λίγο με το νερό τους. Η φωτιά είναι στο φουλ, έτσι. Δεν τη χαμηλώνουμε, θα σας πω εγώ πότε τη χαμηλώνουμε. Τα κρεμμύδια μας λοιπόν έχουν μείνει χωρίς νερό, το ρουφήξαν όλο, αυτό θέλαμε. Αν το βλέπετε και στην κάμερα, δεν έχει καθόλου νεράκι, δείτε το, καθόλου νερό. Λοιπόν, τώρα τι κάνω. Κόβω λοιπόν με το μαχαίρι μία μικρή φέτα βούτυρο, μικρή όχι μεγάλη, και τη ρίχνω μέσα για να υπάρχει το σχετικό λάδι. Θα ρίξω άλλη μία εγώ. Έτσι άλλο λίγο. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι λίγη ζάχαρη για να καραμελώσουν πολύ καλά τα κρεμμύδια. Παίρνουμε λίγη ζάχαρη και τη ρίχνουμε από πάνω. Αυτό. Και αρχίζουμε το ανακάτεμα. Μόλις τα κρεμμύδια πάρουν χρώμα,
θα ρίξουμε μέσα τον μπέικον. Λοιπόν, ταυτοχρόνως, ενώ εδώ ψήνονται και καραμελώνονται τα κρεμμύδια μας, το νεράκι έχει πάρει βράση που θα βάλουμε τα μακαρόνια μας. Λοιπόν, το νερό βράζει. Παίρνουμε μία κουταλιά αλάτι, ρίχνουμε μέσα, ανακατεύουμε λίγο, εδώ, παίρνουμε τα ζυμαρικά μας, έτσι, όπως είναι εδώ, και τα ρίχνουμε μέσα. Έτσι, για τα πρώτα λεπτά, ανακατεύουμε συνεχώς, έτσι. Συγχρόνως κοιτάμε και τα κρεμμύδια, τα οποία είναι σε λίγο έτοιμα, θα ρίξουμε το μπέικον. Γυρνάμε λίγο τα μακαρόνια μας, έτσι, συχνό ανακάτεμα για τα πρώτα 5 λεπτά. Παίρνουμε λοιπόν το μπέικον που το έχουμε κόψει σε κυβάκια και το ρίχνουμε μέσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την καπνιστή μπριζόλα. Είπαμε για ποιο λόγο. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Μέχρι να πάρει η καπνιστή μπριζόλα και αυτή ένα χρώμα και να μαλακώσει και να βγάλει τα υγρά της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Το μπέικον έχει βγάλει τα υγρά του, έχει πάρει το χρώμα του και σε αυτό το σημείο λοιπόν, φίλοι μου, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο και θα σβήσουμε με το κρασί που είπαμε στην αρχή. Παίρνουμε το κρασί και το ρίχνουμε μέσα. Αφήνουμε λοιπόν να εξατμιστεί το αλκοόλ. Έτσι, ανακατεύουμε λίγο εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχει πιει το αλκοόλ. Μια διευκρίνηση για το κρασί. Αν έχετε άσπρο ή κόκκινο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν, επειδή αρχίζει να μην έχει ζουμί, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε μία και λίγο παραπάνω, έτσι, ένα κουταλάκι πελτέ. Ρίχνουμε λοιπόν το κουταλάκι πελτέ, παίρνουμε τη σπάτουλα και τσιγαρίζουμε το πελτέ. Τώρα λοιπόν χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στη μέση. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Τώρα με τη φωτιά που έχει, για ένα λεπτό θα τσιγαριστεί ο πελτές μαζί με όλα τα υλικά, θα δώσει ένα χρώμα και μια ιδιαίτερη γεύση. Επίσης, γιατί χαμηλώνουμε τη φωτιά? Γιατί τώρα, έτσι, πριν ρίξουμε την ντομάτα, θα ρίξουμε και λίγο μπούκοβο, έτσι, για να του δώσει ένα ιδιαίτερο χρώμα και μια ιδιαίτερη γεύση. Μια πικάντικη γεύση. Έτσι. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Έχουμε ρίξει το μπούκοβο. Αρχίζει, όπως το βλέπετε εδώ, και παίρνει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δείτε το τι ωραίο χρώμα παίρνει. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτή τη δουλειά την κάνει ο πελτές. Συνεχίζουμε. Τα μακαρόνια μας βράζουν. Θα είναι σε λίγο και αυτά έτοιμα. Λοιπόν, τώρα όπως το βλέπετε, δείτε το, δεν έχει άλλο ζουμί. Ο πελτές τον ήπιε και έγινε αυτό που θέλαμε. Κοκκίνησε αρκετά μαζί με τον μπούκοβο. Πάμε τώρα και ρίχνουμε μέσα τα ντοματάκια, τα αποφυλωμένα. Να. Επίσης τι κάνουμε? Παίρνουμε λίγο νερό από τα μακαρόνια που βράζει, ρίχνουμε μέσα εδώ στο κουτί, γιατί έχει πολύ πράγμα, και το ρίχνουμε μέσα. Άλλο λίγο. Πολύ λίγο. Να. Αυτό. Λοιπόν, και τώρα πατάμε τα ντοματάκια, τα αποφυλωμένα. Έτσι. Τα πατάμε να ανοίξουν. Να λιώσουν δηλαδή. Να μην μείνουν ολόκληρες ντομάτες. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά. Έτσι, και τώρα θέλουμε η σάλτσα μας για 5-6 λεπτά να δέσει. Θα την αφήσετε να βράσει για 5-6 λεπτά. Σε αυτό το σημείο όμως ρίχνουμε λίγο αλάτι. Όχι πάρα πολύ, γιατί θα βάλουμε και το τυρί. Έτσι, λίγο αλάτι και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Επίσης, η συνταγή, η καθαρόιμη, βάζει μέσα μια πιπεριά μικρή τσίλι. Εμείς θα βάλουμε με έτσι μισό κουταλάκι καυτερό πιπέρι.
και ανακατεύουμε. Λοιπόν, τα μακαρόνια εδώ έχουν βράσει. Είμαστε έτοιμοι να τα ρίξουμε μέσα. Το τελευταίο μυστικό είναι μια μικρή φετούλα πάλι να ρίξουμε μέσα βουτυράκι για να δέσει η σάλτσα μας. Έτσι, έχουμε κλείσει το μάτι και ανακατεύουμε εμείς μαλακά. Έχουμε ρίξει το βούτυρο μέσα και θα δέσει με το βουτυράκι, θα δέσει τελείως η σάλτσα. Λοιπόν, έχουμε κλείσει το μάτι και στα δύο σκεύη και τώρα όπως είναι τα μακαρόνια μας, έτσι παίρνουμε μια γερή μερίδα, εδώ όπως είναι, πάμε κοντά το τηγάνι και τα ρίχνουμε μέσα. Έτσι. Βάζω άλλο λίγο. Αυτά, όπως είναι με το νερό. Και τώρα λοιπόν, πάω εδώ, μαλακά, μαλακά ωραία και ρίχνω όλη τη σάλτσα αυτή να πέσει και να ενωθεί με τα μακαρόνια, με τα σπαγκέτια. Oh, τι ωραίο χρώμα έχει πάρει η μακαρονάδα, ε! Από τα ντοματίνια, τα κομοντόρο. Αυτά τα με στρογγυλά, τα αποφυγωμένα. Μαζί έχει πάνω το κρεμμύδι και η καπνιστή μπριζόλα ή το μπέικον. Λοιπόν, το τελευταίο μυστικό τι είναι. Έχουμε κλείσει το μάτι, μην σας νοιάζει, παίρνει τη φωτιά του, γι' αυτό δεν την βράζει. Ρίχνουμε λοιπόν από πάνω το τυράκι. Να το. Το τυράκι, έτσι. Τώρα, όπως είναι έτσι που έχουμε ρίξει το τυρί, κάνουμε πάλι ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Να δέσουν όλα τα υλικά μαζί. Πράγμα είναι αυτό. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Τέλειο. Δεν σας λέω τίποτα. Έχουμε τελειώσει λοιπόν. Πάμε να σερβίρουμε το πιάτο μας. Λοιπόν, βλέπετε εδώ φοβερή σάλτσα. Παίρνουμε λοιπόν λίγα από τα σπαγκέτι μας. Έτσι. Και όπως είναι εδώ, κατευθείαν στο πιάτο μας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τα υλικά πώς έχουν δέσει πάνω. Τι τέλεια έχουν δέσει τα υλικά. Δείτε πόσο ωραίο είναι το πιάτο μας. Υπάρχουν τα κρεμμύδια μέσα, από πάνω είναι το bacon και το τυρί φαίνεται μέσα πως έχει δέσει. Αυτό είναι πιάτο, δείτε το. Αμαρτιτσιάνα, αμαρτωλή. Λοιπόν, δείτε την ωραία μας φανταστική μακαρονάδα. Τώρα λοιπόν, εγώ για πινελιά θα κάνω το εξής. Θα ρίξω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αυτό, και θα βάλω λίγο πεκορίνο ρωμάνο από πάνω. Αυτό. Ίσα για γεύση. Και θα κάνω ακόμα ένα μικρό μυστικό. Θα πάρω λίγο βασιλικό. Ο βασιλικός ταιριάζει απόλυτα με τα ζυμαρικά. Και θα ρίξω έτσι. Για στόλισμα. Αυτό. Δείτε το. Γεια σας μάγκες. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Υπέροχο πιάτο για μένα. Πάρα πολύ νόστιμο, απλό και γρήγορο. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε. Λοιπόν. Εδώ πάνω, τριμμένο τυρί, πεκορίνο ρωμάνο, το μπέικον ή η καπνιστή μπριζόλα που ρίξαμε εμείς. Μέσα φαίνονται τα κρεμμύδια. Έχουμε ρίξει βασιλικό. Έχουμε ρίξει πελτέ, ντοματάκια και πάμε, δείτε πόσο ωραία έχουν δέσει όλα.
Δείτε πόσο ωραία έχουν δέσει όλα. Έχουμε ρίξει ελαφρώς καυτερό πιπέρι, έτσι, για να δώσει, και μπούκοβο, για να δώσει έναν τόνο καυτερού. Όχι να καούμε, έτσι. Μάγκες, χωρίς καμία υπερβολή, το τέλειο δεν λέει τίποτα. Απίθανη! Θα την κάνετε κι εσείς και θα το διαπιστώσετε. Το αλάτι εκεί που πρέπει, το βούτυρο έχει δέσει τα πάντα, ελαφρώς στην γλώσσα ένα μικρό κάψιμο και η ντομάτα με τον μπελτέ έχει δώσει μαζί με τα κρεμμύδια μια γλυκάδα. Λοιπόν, από κάτω από το βίντεο υπάρχει link, οδηγήστε στο blog μας, στην ιστοσελίδα μας και διαβάζετε αναλυτικά πώς θα τη φτιάξετε και με φωτογραφίες και με κείμενο και την ιστορία της μακαρονάδας. Σήμερα λοιπόν φτιάξαμε μια φοβερή αλλά αμαρτριτσιάνο. Τέλεια! Λοιπόν, γνωστός ως μακαρονάς, δεν μπορώ να σταματήσω, συνεχίζω, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Άλλο ένα βίντεο για σήμερα, φίλοι μου. Άλλη μία συνταγή έφτασε στο τέλος της. Το βίντεο το παρακολουθείτε από το ιδιωτικό μας κανάλι στο ίντερνετ, στο δικτυακό μας κανάλι pcmvideo.webtv.gr. Η συνταγή με εικόνες αναλυτικά και με κείμενο θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην επαγγελματική μας σελίδα στο Facebook Παπάκι Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Επίσης, αν γουγκλάρετε Παπάκι Σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος στο ίντερνετ, θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ειδικά στο blog μας, όπου εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα, αλλά και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες συνταγές. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, ευχόμαστε καλή δύναμη, να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ γρήγορα. Γεια χαρά!